Αναστάτωση χωρίς να υπάρχει αντικειμενικός λόγος, δηλώνουν οι ειδικοί για τις καταγγελίες στο νοσοκομείο Αιγείου ότι διενέργει το εμβολιασμός με εμβόλια που είχε περάσει η ημερομηνία λήξης τους. Αφενός, το νοσηλευτήριο έλαβε στις 3 Δεκεμβρίου νέα παρτίδα εμβολίων. Αφετέρου, η ίδια εταιρεία, η Pfizer, αλλά και οι επίσημες αρχές, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ECDC, διαβεβαιώνουν ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Με την εταιρεία, μάλιστα, να δίνει παράταση ενός μήνα στις ημερομηνίες λήξης των υπαρχόντων σκευασμάτων. Όλα ξεκίνησαν όταν πολίτες της περιοχής του Αιγείου και της ευρύτερης περιοχής έτυχε να κλείσουν το ραντεβού τους στη 1 και 2 Δεκεμβρίου. Τότε παρατήρησαν ότι ορισμένα από τα σκευάσματα είχαν λήξει την 30 Νοεμβρίου. Το αποτέλεσμα ήταν κάποιοι από αυτούς, περίπου 5 με 6 άτομα από τους συνολικά 50, να ακυρώσουν τον εμβολιασμό τους. Το μπουκαλάκι γράφει μια ημερομηνία. Η ημερομηνία έγραφε 30/11 και ο μήνας είχε 1-2 Δεκεμβρίου. Άλλοι το κάνανε, άλλοι αναβάλανε το εμβόλιο του. Εμείς το είδαμε χτες, γιατί χτες έγινε το μεγάλο σούσουρο που κυκλοφόρησε στο Facebook ότι γίνονται τέτοια λιγμένα εμβόλια. Το λέμε από στόμα σε στόμα και από το Facebook. Και όταν ερχόσατε την επόμενη μέρα, αυτοί που είχαν προγραμματίσει να κάνουν τα εμβόλια, ζητούσαν να δουν το μπουκαλάκι τι ημερομηνία γράφει. Άλλοι το δέχονταν, άλλοι το ακυρώναν το ραντεβού τους για το εμβόλιο. Τελειώσανε. Ορισμένα. Τελειώσανε. Δεν υπάρχει κανένα πλέον που να γράφει 30/10. Όλα είναι νόμιμα από εδώ και πέρα. Τώρα όλα γράφουν 12 μήνα. Προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρχαν κάποια φιαλίδια που ξεμείνανε, αλλά όντως πήρε την έγκριση το φαρμακείο ότι μπορούν από πάνω προφανώς να χρησιμοποιηθούν. Διευκρινιστικές δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τονίζοντας ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και δεν υπάρχει θέμα με την ημερομηνία λήξης τους. Από τα σκευάσματα που κυκλοφορούν για άλλες μορφές, σπνοές, χάπια και τέτοια, δεν υπάρχει καμία απολύτως παρενέργεια αν πάρεις ένα φάρμακο, ακόμα και αν έχουν λήξει μήνες. Απλά μειώνεται λίγο η δραστικότητά του. Τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι 9 μέρες, εφόσον έχει συντηρηθεί σωστά το εμβόλιο, η εμπειρία μου δείχνει ότι σαφώς δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Εδώ μιλάμε για εισπνοές και για αντιβιωτικά που έχει λήξει 4 και 6 μήνες. Σαφέστατα, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να το αντικαταστήσουμε, είναι Σαββατοκύριακο, ο ασθενής το παίρνει και δεν παθαίνει τίποτα απολύτως. Απλά μπορεί η δράση να έχει ελαφρώς περιοριστεί. Την ίδια ώρα προχωρούν οι εμβολιασμοί στην Αχαΐα, αφού κάθε μέρα πραγματοποιούνται περίπου 3.000 εμβολιασμοί που αφορούν κυρίως την τρίτη δόση αλλά και την πρώτη δόση του εμβολίου. Τα ραντεβού και πάλι είναι αρκετά, ενώ όπως έχουν ξεκαθαρίσει οι υγειονομικές αρχές, πλην 2 ή 3 ημερών τα εμβολιαστικά κέντρα θα είναι ανοιχτά μέσα στις γιορτές ώστε να τρέξουν οι εμβολιασμοί. Σταθερά ψηλά παραμένει ο αριθμός των νοσηλιών στα 2 νοσοκομεία της Πάτρας, αφού ξεπερνούν τις 170, με το σύστημα υγείας τοπικά να πιέζεται αρκετά, καθώς η διασπορά στην κοινότητα είναι τεράστια και σε κάθε εφημερία καταγράφονται αρκετές εισαγωγές ασθενών.